Όλα, όλα, όλα. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Δεν πρέπει να μας ξεφεύγουν. Πάμε στο παιχνίδι του Παζιάννα με τη Λάρισα. Εδώ τώρα είναι όλη αυτή η γκάμα των αγώνων. Ναι, και είναι. Την παραμονή. Ο Μίλτος Οδωσίου είναι κοντά μας για να μας τα πει. Καλησπέρα. Και εδώ κερδισμένη Λάρισα, έτσι. Καταρχάς έπαιξε εκείνο το ποδόσφαιρο που είπαμε. Ναι, για να σας λυθεί η απορία, έπαιξε. Ναι, γύρω στα 25 λεπτά την ώρα που ο κύριος Βαρούχας είχε φύγει. Με τους δικαστές εισαγγελείς έπαιξε. Με τους παλέμαχους της ΑΕΚ. Να το. Μόλις μπήκε έφυγα. Αλλά το σημαντικότερο από όλα. Παλέμαχος ο Θεοδωσίου. Είχε φύγει ο κύριος Βαρούχας από το μάτσο όταν έπαιξε. Αλλά όταν παίζεις δίπλα σε Ντανιέλ Μπατίστα, Χάρη Κοπιτσί, Ιβάν Ρούσεφ και Λίσανδρο Γιωργαμλή και άλλους σπουδαίους παίκτες, γίνεσαι κι εσύ καλός. Μάλιστα. Μπράβο Μίλτος. Καλή καριέρα ευχόμαστε. Τώρα στα γεράματα που πήρατε. Ταξίδεψε μας τώρα στη Στεγνός, παραμένεις χωρίς περιττά κιλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στους Ζωσιμάδες. Όπου Πας Γιάννινα και η Λάρισα ήθελαν βαθμούς για την παραμονή του στην κατηγορία. Καμία από τις δύο δεν την έχει εξασφαλίσει. Ο Πας Γιάννινα ήταν πολύ καλύτερος στο μας. Βλέπουμε και τις συνωστοσίες του κυρίου Ζαχαριάδη στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζιανλούκα Φέστα και ο Γιάννης Πετράκης, οι δύο προπονητές. Με τον Πας Γιάννινα έχει πολλές ευκαιρίες στο μάτς, μην τις εκμεταλλεύεται. Έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα και φάνηκε. Ένα σούτ από τον Λέο Μπαπτίστ. Μόλις το δεύτερο λεπτό μάζεψε ο Κρίστινσον, που ήταν σε καλή βραδιά γενικά. Περνάμε στον 10ο λεπτό. Ο Πάντελη Τσιγκλίνη σουτάρει με το αριστερό, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Η καλύτερη ευκαιρία του Πας Γιάννινα για να πετύχει ένα τέρμα. Αυτή με τον Πάντελη που σούταρε. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι, βρήκε στην αριστερή δοκό του τερματοφύλακα. Στο 16ο λεπτό η συνεργασία των παικτών φέρνει τον Νικολιά σε καλή θέση. Το πλασέ με τα πόδια τον σταματά ο Κρίστινσον. Και σε αυτή τη φάση ο Ισλανδός ήταν σε καλή θέση και επενεύει έγκαιρα. Στο 39 μια σέντρα που γίνεται από τον Μιχάηλη Κεφαλιά, από τον Κλάους Αθανασιάδη. Η μπάλα περνά έξω από την εστία του Κρίστινσον. Είχε πολλές τελικές, 18 συνολικά τελικές είχε ο Πας Γιάννινα. Δεν βρήκε τον γκολ. Όπως και σε αυτή τη φάση με την κεφαλιά του Μιχαήλ, πιεζόμενος από τον Γκοϊκόβιτς, η μπάλα περνά το. Όμορφες παρουσίες του Ζωσιμάδες για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Αυτό ήταν δεκαετία 80, σχόλιο δεκαετίας 80. Στο 48 η καλύτερη φάση για τη Λάρισα με το σούτ του Γιακιμόφσκι από τα πλάγια τον σταμάτησε ο Μιχαήλ. Μία σέντρα στην περιοχή εκμεταλλεύεται εκεί ο Νούνιτς, βρήκε την μπάλα αλλά σούταρε ψηλά πάνω από την εστία του Μιχαήλ. Φτάνουμε στο 59 όπου από τη σέντρα του Μπουκουβάλα ο Αποστολόπουλος στάρτει από την άλλη πλευρά από πλεονεκτική θέση να σουτάρει έξω από την εστία του Κρίστινσον. Φτάνουμε στο 74 τώρα, όπου εδώ δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Νούνιτς για ένα μαρκάρισμα. Βάζει το χέρι του πάνω στον Κάργα. Περισσότερο από τον κύριο Βαρούχα στις αμφισβητούμενες. Πάντως διαμαρτύρεται η Λάρισα για αυτή την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έπαιξε για 20 λεπτά με 10 παίχτες η Λάρισα. Εδώ χάθηκε η ευκαιρία στο 77 με το κόρνερ του Πάντελιτς. Ο Παμλίδης που πέρασε ως αλλαγή είχε μια κεφαλιά έξω. Εν συνεχεία δεύτερη κεφαλιά και πάλι από τον Παμλίδη η μπάλα εκτός εστίας και μια τρίτη κεφαλιά από τον ίδιο παίκτη στο 83 από τη σέντρα του Αποστολόπουλου. Αυτή τη φορά ο Κρίστινσον τον σταμάτησε. Πολλές τελικές είμαμε από τον Μπας, δεν βρήκε γκολ. Όπως και στο 86 με το ανάποδο ψαλίδι που επιχειρεί ο Δημήτρης Μάνος, η μπάλα περνά και πάλι εκτός εστίας. Με τον Μπας να έχει πάρα πολλές ευκαιρίες να μην μπορεί να βρει γκολ και νομίζω ότι είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Κόντε από την περσινή βεβαίως σεζόν. Και φτάνουμε τελευταία φάση και πάλι ο Μάνος είναι σε καλή θέση, σούταρε πάνω από την εστία του Κρίστινσον. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, σημαντικός ο βαθμός για τη Λάρισα. Και ο Πας για τρίτο διαδοχικό μάτς εντός έδρας δεν σκοράρει παρά τις 18 τελικές προσπάθειες. Πολύ ωραία. Μίλτο, ευχαριστούμε για να πάμε στο ρεπορτάζ. Πριν πούμε το ρεπορτάζ, να κάνω μία σημείωση για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ που είπατε προηγουμένως. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Επειδή σας προκάλεσε απορία ο Λιβάγια που απάντησε ότι είναι θολωμένος και ότι δεν έχει δυνάμεις να απαντήσει. Απλώς η δικαιολογία είναι ότι ήταν άρρωστος, μείωση αναπνευστικού. Την προηγούμενη μέρα απλώς έκανε προπόνηση, είχε χάσει άλλες προπονήσεις. Τον πήρε ο Χιμένετς στην αποστολή. Ήταν να παίξει πολύ λιγότερο. Τελικά με τον τραυματισμό του Πόνσε αναγκάστηκε να μπει στο 34 και ήταν πάρα πολύ καταβεβλημένος. Με γεγονός που δεν μπορούσε ούτε καν να κάνει δηλώσεις στο τέλος του αγώνα. Γι' αυτό τον δικαιολογεί. Άρα είναι... τον ταλαιπώρησες με λίγα λόγια. Εσύ φταίς. Εγώ δεν τον ταλαιπώρησα. Το μάτσο τον ταλαιπώρησε. Εγώ απλώς του έκανα μια ερώτηση. Αλλά το έβαλα για να καταλάβετε ότι είναι και άνθρωποι. Και είναι ένας άνθρωπος, το λέγαμε, που μιλάει, έτσι, ο Λιβάγια. Που μιλάει, εσύ ευθύνεσαι, το λέω Λεωνίδας. Για τον τρόπο, για τον τρόπο. Εντάξει, άρα δεν είναι δικαιολογία, είναι η εξήγηση. Η εξήγηση, σωστά. Ευχαριστούμε, Μίλτο, και ρεπορτάζ. Σε ένα παιχνίδι που θέλαμε πάρα πολύ, χρειαζόμαστε πάρα πολύ τους βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία προσπάθεια από τους παίχτες. Νομίζω ότι δημιουργήσαν πολλές και καλές προϋποθέσεις απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε μαζική άμυνα. Δυστυχώς αυτές τις ευκαιρίες, τις προϋποθέσεις που δημιουργήσαμε δεν καταφέραμε να τις αξιοποιήσουμε. Η προσπάθεια, η εικόνα και οι ευκαιρίες που κάναμε
μας αφήνουν έτσι πολύ μεγάλη πίκρα, γιατί νομίζω ότι το αποτέλεσμα που τελικά έγινε στο παιχνίδι είναι πολύ άδικο για την ομάδα μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όταν υπάρχει προσπάθεια και η συνέπεια στο τέλος, πιστεύω ότι αποδίδεται η τύχη, που σήμερα δεν είχαμε καθόλου. Οπότε είναι 5 παιχνίδια ακόμα και αυτό που έχει υποχρεώσει η ομάδα να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που κάνει με αυτόν τον τρόπο, γιατί πιστεύω ότι στο τέλος θα αποδοθεί το ίδιο. We are very happy about the point, even if we didn't play our best game today. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον βαθμό που πήραμε, ακόμη και αν δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο τα πήγαμε αρκετά καλά στο αμυντικό κομμάτι, αλλά δεν κρατήσαμε την μπάλα, δεν είχαμε κατοχή μπάλα με σωστό τρόπο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι καθόλου χαρούμενος από τον τρόπο που δεν κρατούσαμε την μπάλα, γιατί προπονούμαστε συνέχεια για να κάνουμε αυτό. Αλλά όταν στο δεύτερο αποβλήθηκε ο Νούνης, το παιχνίδι άλλαξε ολοκληρωτικά, επειδή έβαλα στον αγώνα περισσότερους αμυντικογενείς παίχτες. Επειδή για μας ο ένας βαθμός ήταν πολύ σημαντικός. Και επίσης είμαι χαρούμενος γιατί είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στα τελευταία τρία που κρατάμε το 0 στην άμυνα. Of course, Deletis is very, very good player. Είναι απόφαση του κλαμπ, δεν μπορώ να πω κάτι. Σκέφτομαι τώρα τους παίχτες που έχουμε. Ασφαλώς ο Deletis έπαιξε πολύ καλά στα παιχνίδια και μας βοήθησε. Αλλά τώρα έχω να εστιάσω στους ποδοσφαιριστές που έχουμε στην ομάδα. Τώρα μιλάμε για παιχνίδια, Λεωνίδα. Θα δούμε και σε λίγο το Όφη Λιβαδιακός. Έχει αρχίσει αυτή η μάχη. Νομίζω ότι η ουρά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά έχει παιχνίδια που έρχονται πολύ δύσκολα. Τα Γιάννενα σήμερα με την. Ο ένας πόντος θεωρώ ότι ήταν λίγος. Έπρεπε να κάνουν μια νίκη, γιατί ακολουθούν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια για αυτούς. Με τη Λιβαδιά και με τον Όφη έξω. Άρα λοιπόν και ακολουθούν και άλλα παιχνίδια, γιατί όλες οι ομάδες από τις τελευταίες αγωνιστικές παίζουν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλο νομίζω ενδιαφέρον η τρίτη θέση από το τέλος ίσως. Αλλά και η ομάδα από που θα πέσει. Πάντως αυτές οι ομάδες που έχουν. Απόλλωνα, νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ελπίδες και θα το παλέψουν. Ήθελα να πω ότι αυτές οι ομάδες πολύ συχνά ψάχνουν και τον ένα παίκτη που κάνει τη διαφορά. Τον είχε πέρυσι ο Πάς με τον Κόντε, αναφέρθηκε νωρίτερα. Σίγουρα παίζει ρόλο. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει την ομάδα, έχει πάει πάρα πολύ καλά και ξαφνικά φεύγει από την ομάδα, αν δεν μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Και ειδικά τον γκολ. Σε επίπεδο τέτοιο, βέβαια. Σε ομάδες θέλουν νίκη, θέλουν γκολ. Σίγουρα. Λοιπόν, Παναγιώτη. Ναι. Όχι πολλά πράγματα, Είχαμε περιπτώσεις οι οποίες θέλουν συζήτηση. Εδώ διαιτητής ήταν ο Σιδηρόπουλος, αλλά δήλωσε τραυματισμό και πήγε ο Ζαχαριάδης. Να δείξουμε λοιπόν εδώ. Η ομάδα της Λάρισας ζητάει εδώ αν υπάρχει παράβαση για πέναλτι σε αυτό το μαρκάρισμα επάνω στον Νούνιτς. Εδώ δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι κάτι το οποίο να δοθεί παράβαση που θα ήταν πέναλτι και σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι. Εδώ να δούμε λοιπόν μια περίπτωση η οποία με μια άλλη αργότερα υπάρχει διαφορά. Να δείτε λοιπόν εδώ ο Αθανασιάδης βάζει το χέρι του και μετά με πρόθεση χτυπάει τον αντίπαλο στο πρόσωπο και εδώ δεν δόθηκε όχι κάρτα ούτε φάουλ. Λοιπόν, τι είναι αυτό, Παναγιώτη, είναι κόκκινη εννοείς? Βεβαίως είναι κόκκινη εδώ γιατί υπάρχει πρόθεση. Λοιπόν εδώ ζητάει πέναλτι η ομάδα των Ιωαννίνων. Αν αυτό το χέρι το οποίο είναι τεντωμένο του παίκτη της ομάδος της Λάρισας, δύσκολη φάση. Θα δείτε όμως ότι δεν υπάρχει παράβαση. Η μπάλα πηγαίνει από το κεφάλι του Μιχαήλ έξω και δεν είναι σωστά ο Ζαχαριάδης συνέχισε το παιχνίδι. Και εδώ σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση του Αθανασιάδη, εδώ λοιπόν ο παίκτης της Λάρισας βάζει το χέρι στο λαιμό. Λοιπόν εκεί δεν δόθηκε τίποτα. Εδώ το ακούμπημα αυτό στο πρόσωπο επέφερε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντάξει, και ο άλλος τους ρίχθηκε. Ακριβώς, ήταν και ακριβώς στο τέλος. Ήταν μια αυστηρή απόφαση του Ζαχαριάδη. Όταν ξέρεις ότι και ο παίκτης έχει κίτρινη και του δίνεις τη δεύτερη κίτρινη κόκκινη και τον αποβάλεις. Δεν λες ότι είναι λανθασμένη απόφαση, λες ότι είναι αυστηρή. Βεβαίως.